ξέρεις το θέμα, μια απάντηση εδώ στον κύριο Παπαϊθημίου. Μόνος μου το επειδή εγώ λέω πάντα την αλήθεια, μόνος μου το ανακοίνωσα ότι τον έθεσα. Δεν μου το είπε κανένας, εγώ το έκανα και το ανακοίνωσα δημόσια. Όσο για το θέμα του Δημάρχου, εάν προσπάθησε ή δεν προσπάθησε να με σταματήσει ή να πει την κουβέντα, βεβαίως και προσπάθησε, βεβαίως και προσπαθήσανε, αλλά όταν ξεκινάει το θηρίο, κύριε Παπαϊθημίου, δεν σταματάει με τίποτα. Μην ξέρετε πολύ καλά ότι δεν σταματάω. 100 να είναι μπροστά μου. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν ξέρω. 100 να είναι μπροστά μου, το ξέρεις πολύ καλά. Βεβαίως και προσπαθήσανε και άλλοι συνάδελφοι, όλοι προσπαθήσανε και προσπαθήσανε. Όλοι προσπαθήσανε. Αλλά όταν σε πνίγει το δίκαιο, δεν σταματάς με τίποτα. Με τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν σταματάω. Ακούστε να δείτε, ο κύριος Καρατζόνης αποτύπατε εσείς οι ίδιοι, ποτέ το ήξερα. Ήταν καλεσμένος. Δεν θα έπρεπε να του επιφυλαχθεί και τέτοια υποδοχή, τέλος πάντων. Δεν μου το συμφρίσει, θα τον καθυστερήσει. Θα τον πάρει καλιά του μεν, έτσι. Εγώ με αυτό που ζήταγε, δεν ξέρω γιατί ζήταγε. Όχι, δεν έφτασαμε σε αυτό το θέμα. Δεν πήγαμε στη διαδικασία αυτά που ζητούσε. Αυτά που ζητούσε μια χαρά είναι. Εγώ μπορώ να το πω. Δημόσια το λέω. Ότι η εισήγηση που έκανε εμένα μια χαρά είναι. Μια προβολή του Δήμου είναι. Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα. Το λέω ανοιχτά. Δεν το κρύβω. Δεν ήταν παράλογο αυτό που ζητούσε. Μια χαρά ήταν.